Γεια σας και από εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά πρόσκληση, κύριε Εφρεμίδη. Πραγματικά απολογούμε γιατί για άλλους λόγους δεν μπόρεσα, γιατί θα ήθελα να είμαι διαζώσης. Ξεκινάω την παρουσίαση. Δεν ξέρω αν βλέπετε τις διαφάνειες. Είπα να σας ζαλίσω κι εγώ λίγο το μεσημέρι. Οπότε ξεκινάω με μια διαφάνεια έτσι για να σας έρθει λίγο βέρτιγκο. Πριν παρουσιάσω ένα περιστατικό που είναι μια ασθενής 32 ετών. Ήταν μια η οποία ήταν εγκυμονούσα, επιτυχή στο κετός. 10η μέρα μετά έχει θωρακικό άλγος, προσέρχεται, πάει σε άλλο νοσοκομείο. Τροπονίνη ιδιαίτερα αυξημένη, πάνω από 100.000 βρέθηκε, με όριο το 18 φανταστείτε. Τη στέλνουν στο νοσοκομείο μας γιατί πιθανολογούν ότι μπορεί να είναι για περαιτέρω έλεγχο. Αναλυτικό οικογενειακό ιστορικό, η αδερφή της έχει ευνίδιο καρδιακό θάνατο σε ηλικία 17 ετών, όπου είπανε ότι αποδόθηκε σε Κεραυνοβόλο μυοκαρδίτιδα. Η ίδια αναφέρει ότι είχε κάποια λιποθυμικά επεισόδια το τελευταίο πριν από 3 χρόνια, είχε εμφανίσει και ζαχαρόδη διαβητική ίσης. Ξεκινάμε το καρδιογράφημά της. Νομίζω ότι όλοι θα καταλάβετε και όλοι θα δείτε τα ιδιαίτερα χαμηλά δυναμικά τα οποία έχει και στις απαγωγές των άκρων και στις προκάρδιες, έκτακτες κοιλιακές με μπλοκ δεξιού, αλλά δύο μορφολογίες, όπως βλέπετε, με διαφορετικό άξονα, ανώτερο άξονα είναι κυρίως οι έκτακτες της με μπλοκ δεξιού. Εννοείται ότι προχωράμε για υπερηχοκαρδιογράφημα. Στο υπερηχοκαρδιογράφημα νομίζω ότι όλοι διαπιστώνετε την ακινησία στο κατωτεροπλάγιο και στο κατώτερο τείχομα, αλλά και στο πλάγιο με επηρεασμένη λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας. Βλέπετε το κατώτερό της, το κατωτεροπλάγιό της. Η γυναίκα κατευθείαν θέλουμε να αποκλείσουμε, μην συμβαίνει κάτι με τα στεφανία, μετά από εγκυμοσύνη είμαστε διαχωρισμό στεφανιαίων π.χ. Προχωράμε για στεφανιογραφία φυσιολογική, αλλά γράφουν στην κοιλιογραφία πολύ αυξημένες τελοδιαστολικές πιέσεις με επηρεασμένη λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας. Η γυναίκα μπαίνει στη μονάδα μας, μπαίνει σε β' αναστολέα. Μερικές μέρες μετά το κλάσμα της εξωθήσεως, όπως βλέπετε, παραμένει η ακινησία στο καλύτερο πλάγιο, κατώτερο πλάγιο. Έχει μειωθεί και η υπερκινησία που είχε στην πρώτη εικόνα στο μεσοκοιλιακό. Αυτό τη σημαίνει η όξια βλάβη, ήταν από την οξία προσβολή την οποία είχε η γυναίκα ή ήταν από τους β' αναστολής στους οποίους χορηγούσαμε. Έχει πάντως πέσει μειωμένες συστικές ταχύτητες, μειωμένο κλάσμα εξώθησης. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Μέσα στη μονάδα την παρακολουθούμε, βγαίνει από τη μονάδα, 10 μέρες μετά παραμένει αυτή η υποκινησία την οποία έχει κατώτερο-κατώτερο πλάγιο, όπως φαίνεται και στο χάρτη των τμηματικών της συσταλτικότητας της επιμέρους του κάθε μυοκαρδιακού τμήματος. Προχωράμε σε μαγνητική τομογραφία. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι λόγω πολύ χαμηλών δυναμικών δεν είναι αξιοπιστίες οι μελέτες καταστολής του λίπους. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι έχει έντονο κυκλοτερή διάχυτος και αγραφικό εμπλουτισμό στην αριστερή κοιλία. Αυτό είναι το ring light, δηλαδή πάνω από 3 τυχώματα, τόσο στην αριστερή κοιλία όσο και τυματικά στην δεξιά κοιλία. Δεν προχωράω στην διαφοροδιάγνωση που έγινε από τη μαγνητική, παρά θα δείξω τη μαγνητική, όπου βλέπετε την ακινησία του πλαγίου κατωτέρου και αυτή την πρόσληψη του γαδολινίου σχεδόν μέσω επικαρδιακά σε όλη την αριστερή κοιλία. Holter non-sustain, όχι ιδιαίτερο αριθμιολογικό φορτίο, πλέον λάβετε υπόψη σας ότι η γυναίκα ήταν σε θεραπεία και με β' αναστολέα. 15 μέρες μετά παραμένουν τα χαμηλά δυναμικά, μάλλον έχουν αυξηθεί λίγο, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, παραμένει αυτή η δυσκινησία όπως δείχνεται εδώ πέρα στο κατωτερό πλάγιο. Η γυναίκα συνεχίζει και δίνει τροπονίνη, γίνεται 2 μήνες μετά δεύτερη μαγνητική, η οποία γίνεται σε κεντρικό στην Αθήνα, όπου είχε μεταφέρθηκε και για βιοψία. Πολύ μεγάλη ίνωση, πολύ μεγάλο ποσοστό, ring like, το βλέπετε. Το κίτρινο είναι είδημα, μου γράφει η κυρία Νύχταρη. 15/9, παρά το ότι δεν έχουμε σαφή ένδειξη, προχωράμε και εμφυτεύουμε έναν απεινιδωτή. Και θα σας εξηγήσω τον λόγο για τον οποίο εμφυτεύσαμε απεινιδωτή σε αυτή τη γυναίκα, η οποία έχει εκτεταμένη ίνωση, έχει οικογενειακό ιστορικό ευνηδίου θανάτου,
παραμένουν τα πολύ χαμηλά δυναμικά και παραμένει αυτή η επηρεασμένη λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας. Είμαστε μόνο 2 μήνες. Γιατί? Γιατί θεωρούμε ότι είμαστε μπροστά σε μια αριθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια. Διότι η οποία είναι, καλύπτει ένα φαρδί φάσμα, όπου είναι γενετικό, συστηματικό, ακόμα και με λοιμώξεις. Πια, γιατί πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας και από μια κοινή διατατική, διότι προκαλεί ευνίδιο καρδιακό θάμαρδο. Πότε θα το σκεφτούμε? Διατατική με αριθμίες. Αλλοεπικάλυψη με την αριθμιογόνο δεξιά. Από εκεί και πέρα, αν πρέπει να δούμε πάρα πολύ καλά πώς ήταν αυτή η ασθενής, το είχα γράψει, η δικιά μας η ασθενής είχε κατσαρόμαλη και είχε ιδιαίτερα τραχιά χέρια, υπερκεράτωση παλαμών και είχε και στα πέλματα. Εάν δούμε, πρέπει να σκεφτούμε δεσμοσωμιακή νόσο. Εάν δούμε χαμηλά δυναμικά, πρέπει να σκεφτούμε πλακοφιλίνη. Εάν δούμε η φιλαμίνη μπορεί να είναι με καρδιακό θάνατο, η δεσμίνη συνήθως μπορεί να έχουμε και ανομαλίες των σκελετικών. Πολύ καλό ιστορικό, φυσική εξέταση και αναλυτικό, οικογενειακό, ιστορικό, καρδιογράφημα, υπέρηχο. Κύριε Αναστασάκη, δεν προχωρήσω παραπέρα, αλλά πάντα είχα την αίσθηση και έψαχνα γιατί έχουν χαμηλά δυναμικά αυτοί οι ασθενείς και βέβαια πρέπει να είναι θέμα παραγωγής και αγωγής του ερεθίσματος μέσα στα μυοκαρδιακύτταρα. Πώς μπαίνει η διάγνωση? Αριθμίες, ηλεκτρικές ανομαλίες όπου περιγράφονται και τα χαμηλά δυναμικά, εάν δείτε, δομικές ανομαλίες, οικογενειακό ιστορικό. Και το οικογενειακό ιστορικό πρέπει να το κοιτάξουμε αναλυτικά, αλλά και για νόσους οι οποίες είναι μη καρδιακές, π.χ. σκελετικές. Τυπικό είναι αυτή η υπερκαρδιακή πρόσληψη του γαδολινίου σε πολλές περιοχές. Έχουμε χαρακτηριστικά ότι μπορεί να εμφανιστούν με hot faces και να προσομοιάζουν με μυοκαρδίτιδα. Υπάρχει ένα εξαιρετικό paper από την ομάδα του Elliot, όπου την αριθμιογόνο κοιλία αναλόγως με το τι γονίδιο βγάζει, δείχνει ένα πρότυπο στη μαγνητική. Εδώ πέρα βλέπετε ότι το χαρακτηριστικό πρότυπο της δεσμοπλακίνης και της φυλαμίνης είναι αυτό, το ring-like πρόσληψη του γαδολινίου. Μπορεί να εμφανιστεί σαν μυοκαρδίτιδα και μάλιστα ακόμα και βιοψία να κάνουμε και ακόμα και να κάνουμε, μπορεί να βρούμε και ιούς οι οποίοι θεωρούνται bystander. Στη συγκεκριμένη γυναίκα βρέθηκε ένας ελπιτοποιός τύπου 6. Πραγματικά μίλησαμε και με τους λοιμοξιολόγους μας, δεν δώσανε περαιτέρω σημασία. Και πάμε στην μητέρα, η οποία μητέρα μας αναφέρει, όλη η οικογένεια αναφέρει ότι έχει εξεταστεί τότε που είχε πεθάνει η αδερφή και όπου δεν είχε βρεθεί κανένα πρόβλημα σε κανέναν. Ζητάμε λοιπόν εμείς να τους ξαναεξετάσουμε όλους και βλέπουμε ότι η μητέρα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά μειωμένα δυναμικά και έχει έκτακτες κοιλιακές συστολές με μπλοκ δεξιού σκέλους και 2 μορφολογίες. Προχωράμε στο υπερηχογράφημα στην μητέρα, όπου βλέπετε επίσης υποκινησία στο κατωτερό πλάγιο, ενώ έχει μια πολύ καλή λειτουργικότητα. Βλέπετε το κατωτερό πλάγιό της. Όπως καταλαβαίνετε, οφείλουμε να προχωρήσουμε για να το διευκρινίσουμε αυτό τι γίνεται. Χορηγούμε contrast. Με το contrast, τι κάνει το contrast? Το contrast καταστέλει το σήμα το οποίο έχει από τον ιστό, έτσι ώστε να απεικονίσουμε το contrast στην κοιλότητα. Εάν έχει ίνωση όμως, αυτή καταδεικνύεται. Νάτι. Βλέπετε ίνωση στο κατωτερό πλάγιο τείχομα. Υπεπικαρδιακά. Προχωράμε άμεσα σε μαγνητική τομογραφία, όπου επιβεβαιώνει αυτή την παθολογική κατακράτηση στο κατώτερο και στο κάτωτερο πλάγιο. Δεν συνεχίζω ποια είναι η διάγνωση του ασθενούς, αλλά νομίζω, εδώ είναι η μαγνητική της, ότι πλέον δεν έχει κανείς αμφιβολία από το ακροατήριο ότι δεν είμαστε μπροστά σε μία μυοκαρδίτιδα, ότι είμαστε μπροστά σε μία αριθμιογόνο κοιλία και μάλιστα στις τελευταίες οδηγίες Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για την καρδιακή ανεπάρκεια, η δεσμοπλακίνη αναφέρεται ως μυοκαρδίτιδα. Έτσι λοιπόν, θέλοντας να κλείσω και νομίζοντας ότι έχοντας τη ρίση και τον χρόνο, δεν είναι όλες οι μυοκαρδίτιδες απλά μυοκαρδίτιδες. Τέρνετε οικογενειακό ιστορικό, μην πιστεύετε ότι είναι όλα καλά. Δέστε τους εσείς με καρδιογράφημα, κλινική εξέταση είναι πολύ σημαντικά. Γιατί? Διότι η αριθμιογόνος κοιλία είναι μια δυνητικά θανατηφόρος νόσος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλέκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία παρουσίαση. Μας έχει συνηθίσει πάντα σε πολύ ενδιαφέροντα περιστατικά. Θυμάμαι πέρσι μας έχει δείξει μάντα, που επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ μία ερώτηση, παρότι δεν έχω τόσο μεγάλη σχέση με όλα αυτά, αλλά
Για το θέμα του hot face, αυτό θεωρείτε ότι ήταν ένα hot face στην περίπτωση της αριθμιογόνου μυοκαρδίτιδας, μυοκαρδιοπάθειας, συγγνώμη. Το οποίο ενεργοποιήθηκε μετά την εγκυμοσύνη, όπως πολύ καλά περιγράφεται, διότι θεωρείται ότι πρέπει να υπάρχει να έχεις το γονίδιο και να έχεις και ένα modifier, το οποίο να το ενεργοποιήσει. Εδώ θεωρούμε ότι υπάρχει το γονίδιο και ενεργοποιήθηκε μετά από εγκυμοσύνη. Δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Αναστασάκης. Άρη, είναι τόσο συνηθισμένο το hot face? Νομίζω ότι είναι λίγο σπάνιο, δεν είναι τόσο συνηθισμένο. Δεν είναι σπάνιο, κύριε Φρεμίδη. Μελετάμε τις μυοκαρδίτιδες. Συγγνώμη, να μιλήσω λίγο. Αλέκο, μπορώ. Λοιπόν, όσο μελετάμε τις μυοκαρδίτιδες, τόσο καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα οικογενειακό υπόστρωμα. Νομίζω ότι το εντυπωσιακό στο περιστατικό σου είναι η μητέρα αυτής της κοπέλας. Διότι είναι μια γυναίκα, αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό μήνυμα για σήμερα. Από το περιστατικό αυτό. Είναι μια γυναίκα που μεγάλης ηλικίας, που μετέφερε το γονίδι, διέδραμε όλα αυτά τα χρόνια χωρίς σημαντικά προβλήματα. Και τελικά είδατε ότι είχε μια πολύ σοβαρή νόσο. Τα γενετικά νοσήματα μπορούν να εκφραστούν με διαφορετικούς τρόπους μέσα στην ίδια οικογένεια. Γι' αυτό πάντα συστήνουμε και έλεγχο κλινικό των συγγενών πρώτου βαθμού. Από τη στιγμή που αρχίσαμε να κάνουμε κλινικό έλεγχο στις μυοκαρδίτιδες των συγγενών πρώτου βαθμού, αρχίσαμε να βλέπουμε πολύ περισσότερα πράγματα, γιατί οι μυοκαρδίτιδες είναι, εντάξει, δεν είναι κάτι σπάνιο. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή όπως η αριθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς που ξεκινήσαμε. Η αριθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια της αριστεράς, βλέπουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι της διατατικής μυοκαρδιοπάθειας είναι αριθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια της αριστεράς, η οποία έχει οικογενειακό και γενετικό υπόστρωμα. Επομένως, τα βρίσκουμε σιγά-σιγά, Μιχάλη. Ευχαριστώ. Πολύ ωραίο, Αλέκο. Μπράβο. Μόνο να πω κάτι. Τα hot faces, εγώ στην καριέρα μου, δεν είναι τόσο σπάνια. Κύριε Αναστασάκη, θα συμφωνήσετε. Τα έχουμε δει. Τα έχουμε δει και προβληματιζόμαστε, γιατί δεν ξέρω και πώς να τα κόψουμε. Έχω ψάξει απίστευτα τα βιβλιογραφία. Όταν βλέπω hot face, αυτή η γυναίκα έδινε 2 μήνες τροπονίνη. 2 μήνες θα ξεκινήσουμε. Πώς θα τη θεραπεύει? Ένα ερώτημα στο hot face, κατά πόσο δικαιολογούμε την εφύτευση απεινιδωτή στην περίπτωση, αν θεωρήσουμε ότι είναι hot face. Πού είναι hot face αυτή η περίπτωση? Ευνίδιος καρδιακός θάνατος, η αδερφή. Ορίστε, φοβηθήκαμε. Φόβος. Ήταν και ο φόβος, γιατί είχε ευνίδιο καρδιακό θάνατο η αδερφή και αυτή είχε εκτεταμένη ίνωση στο μυοκάρδιο, η οποία με την πρόοδο του χρόνου δεν υπεστράφει. Ήμασταν λίγο έξω από τις οδηγίες, το ξέρουμε. Το hot face, εφόσον υπάρχει υπόστρωμα μυοκαρδιοπάθεια, σημαίνει ότι θα συμβεί και θα ξανασυμβεί. Και σε ένα τέτοιο θα πεθάνει ο άρρωστος. Άρα ο απεινιδωτής επιβάλλεται. Επίσης, το δεύτερο που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι αυτή τη γυναίκα πρέπει να την προσέξετε για μεταμόσχευση. Διότι τροπονίνη. Ήδη η αριστερή της κοιλία, από ό,τι είδαμε, είναι σε πολύ άσχημο χάλι. Καλά κάνατε φυσικά και βάλατε τον απεινιδωτή σαν γέφυρα, αλλά αυτή η γυναίκα νομίζω ότι θα χρειαστεί μεταμόσχευση. Προπτικά. Ευχαριστούμε, Αλέκο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.